Με μένα, τον Μπάγκα. Και μένα, τον Όνο. Σήμερα θα πάμε σε κάποιους από τους φίλους μας και θα δούμε ποιος είναι η καλύτερη babysitter. Hey, τι λες για τον κροκόδιλο? Δεν νομίζω πως ο κροκόδιλος είναι η καλύτερη επιλογή, Μπάγκα. Ίσως κάποιος που να είναι λίγο πιο τρυφερός. Όπως ο πίθηκος. Ήδη αγκαλιάζει το μικρό μωρό του. Είναι και οι αρκούδες. Είναι πολύ απαλές και τρυφερές. Ποιος δεν θα ήθελε να τον αγκαλιάσουν? Διπλότο! Αλλά μπορούμε να έχουμε μόνο ένα νικητή. Πίθηκη εναντίον αρκούδων. Είναι γνωστό ότι οι αρκούδες είναι πολύ προστατευτικές με τα μικρά τους. Πάντα βρίσκονται κοντά για την περίπτωση κινδύνου. Ναι, η αρκούδα μένει πάρα πολύ κοντά στα αρκουδάκια. Σαν μεγάλο και δυνατό λούτρινο αρκουδάκι. Οι πίθηκοι ζουν σε ομάδες που λέγονται αγέλες, με 20 ή 30 άλλους πιθήκους. Είναι πολύ η babysitter για ένα μικρό πιθηκάκι. Γι' αυτό είναι καλό. Με τόσες κατεργαριές που σκαρώνουν αυτοί οι μικρούλιδες, θα χρειαστούν πολύ μεγάλη φροντίδα. Και σίγουρα την έχουν. Όλοι οι αγέλοι φροντίζουν τα μικρά με βάρδιες μέχρι να περπατήσουν. Δωρεάν κουβάλιμα στην πλάτη, αυτό σίγουρα τους βάζει στην πρώτη θέση. Μην απορρίπτεις ακόμα τις αρκούδες, είναι σπουδαίες δασκάλες. Τα μικρά μαθαίνουν να επιβιώνουν παρακολουθώντας τις μεγάλες. Α, έτσι όταν μεγαλώσουν, θα ξέρουν να βρίσκουν τροφή και να κυνηγούν μόνα τους. Οπωσδήποτε. Οι αρκούδες διδάσκουν στα μικρά τους πού και πώς να ψαρεύουν για να διδάξουν κι αυτά άλλα μικρά μια μέρα. Νομίζω πως είμαι έτοιμος να επιλέξω νικητή. Χαμπάνα, Μπάγκα, κοίτα. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ καλό babysitting. Αφού το λες εσύ, Όνο, εμένα μου φαίνεται διασκεδαστικό. Αν και όταν πρόκειται για babysitting, εσύ ξέρεις καλύτερα. Άρα ο νικητής μας είναι η αρκούδα. Είστε πολύ καλές, αρκουδοσίτερ. Το πιάσες, αρκουδοσίτερ. Δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το αστείο με τις αρκούδες, έτσι? Όχι, όχι ποτέ. Ευχαριστούμε εσάς που παίξατε, ευχαριστούμε και εσάς που μας είδατε. Θα τα ξαναπούμε στο απαγκαπίστευτο. Δες πιο πολύ από τους αγαπημένους σου ήρωες στο Disney Junior!